Καθιστοί με μάσκες και φυσικά με τις απαραίτητες αποστάσεις παρακολούθησαν φέτος όσοι και όσες επισκέφθηκαν το 46ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην κεντρική πλατεία της Δράμας. Το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ «Σοσιαλισμός για να μπορούμε να ανασένουμε, για να νικήσει η ζωή» περιελάμβανε η εκδήλωση «Πολιτική ομιλία» από τον Νίκο Βαργεμίδη, μέλος του Γραφείου Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του ΚΚΕ και στη συνέχεια μουσικό αφιέρωμα για το λαϊκό Θάνο Μικρούτσικο. Το φετινό φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή πραγματοποιήθηκε χθες στη Δράμα και οργανώθηκε από τις οργανώσεις Δράμας της ΚΝΕ και την Τομεακή Επιτροπή Δράμας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Με όλες τις προσαρμογές του, το φετινό φεστιβάλ δεν έχει να ζηλέψει από τα προηγούμενα, καθώς ο πολιτικός πύχης παραμένει ψηλά και αναδεικνύει την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού που προβάλλει πιο επιτακτική από ποτέ. Έχουμε αποδείξει από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της πανδημίας στη χώρα μας ότι αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με ισχυρό αίσθημα ευθύνης, όπως επίσης και το ότι μπορούμε να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προσαρμόζοντας τη λειτουργία και τη δράση μας. Αυτή η στάση, καθώς και συνολικότερα διάφορες αγωνιστικές δράσεις που παίρνουμε και θα πάρουμε το επόμενο διάστημα, πηγάζουν από την πεποίθησή μας ότι ο λαός πρέπει να μείνει δυνατός και υγιής, με τη δράση του να διεκδικήσει και να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, να χαράξει νέα πορεία προς τα μπρος για να βγει νικητής. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, και εδώ στη Δράμα, το 46ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και της εφημερίδας της του Οδηγητή, κάνει σήμερα στάση στο ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα. Σε διαφορετικές φέτος συνθήκες λόγω της πανδημίας, αλλά με το ίδιο πείσμα, την ίδια αγωνιστική διάθεση, την ανιδιοτηλή προσφορά και το μεράκι των μελών και των φίλων της ΚΝΕ και του κόμματος, συνεχίζοντας τις εκατοντάδες δραστηριότητες που προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, φωτίζοντας με το σύνθημά του την ελπιδοφόρο διέξοδο που προτείνουν σήμερα οι κομμουνιστές. Σοσιαλισμός για να μπορούμε να ανασένουμε, για να νικήσει η ζωή. Το φεστιβάλ αντέχει στον χρόνο, αναζωογονείται, εμπλουτίζεται, πατάει γερά στις σύγχρονες συνθήκες και στα προβλήματα που βιώνει η νεολαία. Ανοίγει νέους δρόμους επαφής για να συναντιούνται περισσότεροι νέοι και νέες με την επαναστατική πολιτική του ΚΚΕ. Γιατί πάνω απ' όλα το φεστιβάλ είναι το πολιτικό ανατρεπτικό του μήνυμα που απλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Ότι το ΚΚΕ, ότι η ΚΝΕ δεν θα σταματήσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με το σύστημα, που είτε σε συνθήκες πανδημίας, είτε σε συνθήκες κανονικότητας, βάζει την ανθρώπινη ζωή και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών στις συμπληγάδες του αδυσόπιτου καπιταλιστικού κέρδους. Αγαπούσαν ήθηκα το δικό σου αχίλι, τον δρόμο που δοκίμασα πήρωτας το κατάρτι, το κούσουλα τη μάτια μου και την πορεία στο χάρτη, πράει να της έβρε το μικρό θαλασσινό κοχύλι. Στο Μανάο η μαχαιριά που μου δώσ' το μαγιάρο στη Κωστάζα και σε πονάει με την νοτιά, όχι απαραίτητα.
Σήμερα πραγματοποιούμε την εκδήλωση στα πλαίσια του 46ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή με σύνθημα «Σοσιαλισμός για να μπορούμε να ανασάνουμε, για να κερδίσει η ζωή». Ανοίγουμε την πολιτική συζήτηση με το λαό, τους εργαζόμενους, τη νεολαία, για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν, για τα ζητήματα της επιδημίας, που σήμερα δυστυχώς η κυβέρνηση στο όνομα της κερδοφορίας των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων αφήνει ανυπεράσπιστα τα νοσοκομεία μας από ΜΕΘ, από γιατρούς, απαραίτητο ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του νοσοκομείου της Δράμας, όπου σήμερα υπάρχουν τεράστια κενά σε γιατρούς, ιδίως στην παθολογική κλινική. Επίσης, ανοίγουμε τη συζήτηση για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, που δυστυχώς τα σύννεφα του πολέμου όλο και πλησιάζουν την περιοχή μας. Το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο όνομα να κερδίσουν οι δικοί τους μονοπωλιακοί όμιλοι στα πετρέλαια και στο φυσικό αέριο, οδηγούν τη χώρα μας με την ευθύνη της κυβέρνησης σε μια συνδιαχείριση του Αιγαίου που δεν εξασφαλίζουν την ειρήνη, τα σύνορα στην περιοχή και οι λαοί πρέπει να υπαγρυπνούν. Για όλα αυτά θέλουμε να ανοίξουμε μια πλατιά συζήτηση με το λαό, να προβάλλουμε την πολιτική πρόταση του κόμματος, που σήμερα αποδεικνύεται ακόμα περισσότερο ότι ο σοσιαλισμός είναι η απάντηση στο βάρβαρο σύστημα που ζούμε.